Για εμπεγμό καταγγέλει τον Υπουργό Οικονομικών Ευκλήδη Τσακαλώτο ο πρόεδρος της ΑΔΔ Μαγνησίας Φίλιππος Κωνσταντινίδης με αφορμή το θέμα των δώρων που διεκδικούν οι εργαζόμενοι στο δημόσιο. Ως γνωστόν, το Συμβούλιο της Επικρατείας δικαίωσε την ΑΔΔ που προσέφυγε στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της χώρας διεκδικώντας την επιστροφή 13ου και 14ου μισθού που καταργήθηκαν με μνημονιακούς νόμους το 2011. Ωστόσο, η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών δεν δέχεται τους εκπροσώπους της ΑΔΔ και τους αναγκάζει να κινηθούν δικαστικά για τη διεκδίκηση των δώρων. Θεωρούμε ότι η κυβέρνηση πρέπει, έστω και την τελευταία στιγμή, να δώσει μια πολιτική λύση στο όλο θέμα. Δυστυχώς όμως ο κύριος Τσακαλώτος δεν μπορεί και δεν έχει χρόνο να δεχθεί την ΑΔΔ. Έτσι λοιπόν οδηγεί πάνω από 600.000 εργαζομένους στα δικαστήρια για να λύσουν τις διαφορές, έτσι να μπορέσουν να πάρουν τα χρήματα τα οποία δικαιούνται. Δυστυχώς, για ακόμη μια φορά, το Υπουργείο Οικονομικών γυρίζει την πλάτη στους εργαζομένους στο δημόσιο. Συνήθως οι ελληνικές κυβερνήσεις προσπαθούν να χρεώσουν τους επόμενους. Δεν βρίσκω άλλη λογική για ένα δίκαιο αίτημα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς δεν σεβόμαστε το Συμβούλιο της Επικρατείας και τις αποφάσεις τους. Και να θυμίσω ήταν αυτός και όλη η κυβέρνηση που έλεγαν πριν λίγα χρόνια, πριν γίνουν κυβέρνηση, ότι πρέπει να σεβόμαστε τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Έως και 5 χρόνια μπορεί να διαρκέσει η έκδοση δικαστικής απόφασης για την επιστροφή των δώρων στους εργαζόμενους του δημοσίου, ενώ το κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό θα ξεπεράσει τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι με τις αποφάσεις πάλι του Συμβουλίου Επικρατείας και έως τις 15 Μαρτίου έχει δώσει περιθώριο η ΑΔΔ ότι πρέπει να καταθέσουν στα δικαστήρια μέσω δικηγόρων τις αγωγές τους. Θεωρώ ότι επειδή οι αποφάσεις θα βγουν γρήγορα και τα πρώτα δικαστήρια θα γίνουν γρήγορα από ό,τι πληροφορούμαστε. Όμως δεν ξέρουμε αν θα υπάρχουν εφέσεις από την πλευρά του Υπουργείου και φαντάζομαι ότι αν ξεκινήσει αυτή η διαδικασία μέσα στην πενταετία θα είναι σίγουρα.